συναδελφοί, το μάθημά μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης θα διαβάσουμε από τη σελίδα 701 και το κεφάλαιο λάμπτα α, 31 κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 701, κεφάλαιο λάμπτα α από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Σελίδα 701, κεφάλαιο 31. «Εν το αυτό καιρό, λέγει Κύριος, θέλω είστε ο Θεός πασών των οικογενειών του Ισραήλ και αυτοί θέλουσιν είστε λαός μου. Ούτω λέγει Κύριος, ο λαός μου εν απολυφθείς από της μαχαίρας έβρικε χάριν εν τη ερήμον. Ο Ισραήλ πήγε να βρει ανάπαυση. Ο Κύριος σε φάνη παλαιόθενη σε με λέγον, ναι, σε ηγάπησα αγάπησιν αιώνια, δια τούτο σε ήλκησα με έλεος. Πάλι θέλω σε οικοδομήσει και θέλεις οικοδομηθεί παρθένε του Ισραήλ. Θέλεις ευπρεπιστεί πάλι μετά την πανά σου και θέλεις εξέρχεστε εις τους χορούς των αγαλωμένων. Θέλεις φυτέψει πάλι να μπελώνας επί των ωραίων της Σαμαρίας. Οι φυτευτέ θέλουν συμφυτεύσει και θέλουν συντρώγει των καρπών. Διότι θέλεις τη ημέρα, καθήν οι φύλακες επί του όρους Εφραήμ θέλουν συμφωνάζει. Σηκώθητε και ας αναβόμενοι στην Σιών προς Κύριον των Θεών ημών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, ψάλετε να γαλιάσετε τον Ιακώβ και λαλάξατε δια την κεφαλήν των εθνών. Κηρύξατε, νέσατε και είπατε, σώσον Κύριε των λαών σου, το υπόλοιπον του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω φέρει αυτούς εκ της γης του βορρά και θέλω συνάξει αυτούς από των εσχάτων της γης και με ταυτόν των τυφλών και των χολών, την έγκυον και την γενώσαν. Συνάθροισμα μέγα θέλει επιστρέψει εντάφθα, με το καλαθμού θέλει ελθεί και με τα δεήσεων θέλω επαναφέρει αυτούς. Θέλω οδηγήσει αυτούς παρά ποταμούς υδάτων δια ευθείας οδού, καθήν δε θέλουσι προσκόψει, διότι είμαι πατήρης των Ισραήλ και ο Εφραήμ είναι πρωτό το κόσμο. Ακούσατε έθνη των λόγων του Κυρίου και αναγγείλατε εις τας νήσους τας μακράν και είπατε, ο διασκορπίσας τον Ισραήλ θέλει συνάξει αυτόν και θέλει φυλάξει αυτόν ως ο βοσκός το πίμνιον αυτού, διότι ο Κύριος εξηγόρασε τον Ιακώβ και λύτρωσε αυτόν εκ χειρός του δυνατοτέρου αυτού. Και θέλουν συνελθεί και ψάλει επί του ύψους της Ιών και θέλουν συσσηρεύσει εις τα αγαθά του Κυρίου. Εις ήτων και εις ίνων και εις έλεον και στα γεννήματα των προβάτων και των βοών και η ψυχή αυτών θελείστε ως παράδεισος περιποτιζόμενος και παντελώς δε θέλουν συλληπηθεί πλέον. Τότε θέλει χαρή παρθένος εν το χορό και οι νέοι και οι γέροντες ομού και θέλω στρέψει το πέθνος αυτών εις χαράν και θέλω παρηγορήσει αυτούς και εφράνει αυτούς μετά την θλίψη αυτών και θέλω χορτάσει την ψυχήν των ιερέων από παχύτητος και ο λαός μου θέλει χορταστεί από τον αγαθόν μου, λέγει Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος, φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος, κλαθμός, οδυρμός. Η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα τέκνα αυτής διότι δεν υπάρχουσιν. Ούτω λέγει Κύριος, παύσον την φωνή σου από κλαθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων, διότι το έργο σου θέλει ανταμυθεί, λέει Κύριος, και θέλουν συνεπιστρέψει εκ της γης του εχθρού. Και είναι ελπίσεις τα εσχατά σου, λέει Κύριος, και τα τέκνα σου θέλουν συνεπιστρέψει εις τα όρια αυτών. Αμήν. Συνεχίζει ο Θεός μέσα από τον προφήτη τον Ιερεμία να προφητεύει την επιστροφή αφού μετανοήσει ο λαός Ισραήλ και την ευλογία που ο Θεός έχει προετοιμασμένη, γιατί όπως είπαμε αδερφοί αγαπητοί, έστω κι αν ο Θεός το λαό του τον μεταφέρει σε εξορία και εχμαλωσία για την ανομία του και την αμαρτία του, ο Θεός όμως πάντοτε στο τέλος έχει προσδιορισμένη ευλογία σε αυτούς που θα παραμείνουν, θα υπομείνουν και θα επιμείνουν στο θέλημα του Θεού. Αυτό τον καιρό λοιπόν λέγει ο Θεός, θα είμαι Θεός όχι μόνο του Ιούδα, δηλαδή της φυλής του Ιούδα, αλλά θα είμαι Θεός όλου του Ισραήλ και των 12 φυλών του Ισραήλ. Ο λαός μου, ο εναπολυφθής από της μαχαίρας, έβρικε χάριν εν τη ερήμον. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι ένα ωραίο και μεγάλο μυστικό του Λόγου του Θεού. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε, κάνει λάθη. Κάνουμε λάθη. Και πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνουμε και γι' αυτό και δεν μετανοούμε. Ή άλλες φορές τα καταλαβαίνουμε, αλλά δεν θέλουμε να μετανοήσουμε γιατί η καρδιά μας θέλει αυτά τα λάθη να τα προχωρήσει.
Και έτσι ο Θεός αναγκάζεται, όταν δεν υπάρχει άμεση μετάνοια, όπως είπαμε, γιατί επαναλαμβάνω ότι υπάρχει υπακοή στο Λόγο του Θεού άμεση, που εκεί υπάρχει η πολλή ευλογία, υπάρχει υπακοή με καθυστέρηση που έχει κόστος και υπάρχει και υπακοή που δεν υπάρχει ποτέ και έχει απώλεια. Εδώ μιλάει για την υπακοή με καθυστέρηση. Δηλαδή καθυστερεί να κάνει το θέλημα του Θεού, κάνει κάτι άλλο που η καρδιά του τον οδηγεί, δεν μπορεί να κάνει, δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά έχει κόστος. Και το κόστος, αδελφοί, το λέει ο Λόγος του Θεού, έρημος. Θα σε οδηγήσει ο Θεός σε έρημο. Και εκεί υπάρχει μοναξιά. Εκεί υπάρχει δύσκολες συνθήκες για να μπορέσεις να σταθείς δυνατός. Και ο Θεός μας οδηγεί στην έρημο πολλές φορές, γιατί χρειάζεται η ταπείνωσή μας. Γιατί η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Και η έρημος δεν είναι κάτι ευχάριστο, αλλά η έρημος στο χριστιανό έχει καλά αποτελέσματα, γιατί εκεί ο χριστιανός ταπεινώνεται και βρίσκει χάρη από το Θεό. Και λέει η Γραφή, έβρικε χάρη ο λαός μου στην έρημο. Στον έρημο τόπο βρήκε χάρη. Δεν μπορούσε να βρει χάρη πριν βρεθεί στην έρημο. Δεν μπορούσε να ταπεινωθεί, αλλά δεν μπορούσε να βρει χάρη. Είναι η συνήθεια αλλά και το έργο του Θεού να μας οδηγήσει σε έρημο τόπο προκειμένου να βρεθούμε σε κατάσταση εύκολη για να ταπεινωθούμε στη μοναξιά και στην ερημιά μας. Και τότε έρχεται ο Θεός με χάρη και από τη στιγμή που ο Θεός κάνει χάρη, τότε ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός, ο λαός του Θεού βρίσκει ανάπαυση στην ψυχή του. Μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα αναπαύσω την ψυχή σας. Ανάπαυση στην ψυχή του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει αν δεν υπάρξει χάρις από το Θεό, που είναι το αποτέλεσμα της ταπείνωσης του ανθρώπου. Αν η καρδιά μας είναι σε ταραχή, σε αγωνία, τότε υπάρχει λόγος. Υπάρχει βέβαια ο λόγος της απιστίας, ο λόγος της αμαρτίας, ο λόγος της ασέβειας. Στους ασεβείς δεν υπάρχει ειρήνη. Αλλά εάν ο χριστιανός δεν είναι ασεβής, δεν είναι σε αμαρτία, δεν είναι σε παράβαση και δεν έχει ανάπαυση, τότε πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι ανάγκη να ταπεινωθεί. Γιατί αν δεν ταπεινωθεί δεν βρίσκει χάρη, και αν δεν έρθει η χάρη του Χριστού στη ζωή μας δεν υπάρχει ανάπαυση στο χριστιανό. Και συνεχίζει ο Θεός ότι όλα αυτά εγώ τα έκανα γιατί σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια, παλαιόθεν, απαρχής. Και αυτό επίσης, αδερφοί αγαπητοί, είναι μια μεγάλη αλήθεια του Ευαγγελίου, ότι ο Χριστός δεν ήρθε κάποια στιγμή στη ζωή μας και μας αγάπησε. Ο άνθρωπος κάποια στιγμή γνώρισε τον Χριστό και τον αγάπησε. Ο Θεός απαρχής, προκαταβολής κόσμου, μας αγάπησε και μας προώρησε να είμαστε Άγιοι δια της αγάπης. Προκαταβολής κόσμου μας ξέρει. Γιατί στο Θεό, όπως έχουμε πει, δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε αυτό, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια που πρέπει να την αποδεχτούμε. Ο Θεός δεν έχει τότε, τώρα και αύριο. Δεν ξέρει το παρελθόν, δεν ξέρει το παρόν, και ξέρει το παρελθόν, ξέρει το παρόν, αλλά δεν ξέρει το μέλλον. Γι' αυτό και ο Θεός προφητεύει με ασφάλεια, γιατί ξέρει τα πάντα. Είναι στο Θεό τα πάντα ένα αιώνιο παρόν. Μέσα στο Θεό κινούνται, υπάρχουν, ζούνε όλα. Μας αγάπησε λοιπόν προκαταβολής κόσμου και μας εξέλεξε να είμαστε Άγιοι δια της αγάπης. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Θεός, εγώ σε έφερα σε έρημο, για να βρεις χάρη αφού ταπεινωθείς. Αλλά η κύρια αιτία είναι ότι σε αγάπησα με αγάπηση αιώνιο και σε ήλκησα με έλεος. Και όταν βρήκες χάρη ενώπιόν μου και αναπαύθηκε η ψυχή σου, τότε
έφτασε στο σημείο που σε θέλει, που σε ήθελε ο Θεός. Και το σημείο που μας θέλει ο Θεός, αδερφοί, είναι να πούμε με όλη μας την καρδιά αυτό που είπανε τότε ή που προφητεύει ο Ιερεμίας, ο Θεός δηλαδή, ότι θα πει κάποια στιγμή ο Ισραήλ. Διαβάζω στο 6 εδάφιο, διότι θα υπάρξει μέρα κατά την οποία οι φύλακες επί του όρους Οφραήμ θα φωνάζουνε, σηκώθητε και ας αναβόμενοι στην Σιών προς Κύριον το Θεόν ημών. Εδώ είναι η πλήρης μετάνοια και επιστροφή. Θα σηκωθούνε όλοι και οι 12 φυλές και θα φωνάξουνε ας αναβόμενοι στην Σιών. Ας θα εξητήσουνε πρώτον την αλήθεια. Και θυμίζω ότι πριν από την περίοδο αυτή έχει χωριστεί ο λαός Ισραήλ στις 10 φυλές του Ισραήλ και στις 2 που είναι ο Βενιαμίν με τον Ιούδα, κυρίως ο Ιούδας. 10 φυλές. Στις 10 φυλές ο πρώτος βασιλιάς ήταν ο Ιεροβοάμ, ο οποίος απεχωρίστη από τον Ροβοάμ, το βασιλιά του Ιούδα, και όταν χωρίστηκαν είπε τώρα πρέπει να κοιτάξουμε να μην υπάρξει επανένωση, και αποφάσισε και έδωσε εντολή να μην ξαναπάει κανείς στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ, εκεί που υπήρχε ο ναός του Σολομώντα και ήταν ο τόπος που ο Θεός προσκαλούσε όλους τους, όλο το λαό Ισραήλ, για να λατρεύσουν το Θεό και να θυσιάσουν και να δοξάσουν το Θεό. Και ο Ιεροβοάμ έκανε άλλα θυσιαστήρια, 2, ένα στη Βεθήλ και ένα στη Δάν, και Θεός ήτανε και στη Βεθήλ και στη Δάν από ένα μοσχάρι, από ένα βόδι. Και είπε στο λαό Ισραήλ, εδώ στο βόδι θα προσκυνάτε, εδώ στο βόδι θα λατρεύετε, είδωλα αδερφοί. Γιατί όταν φεύγεις από το Θεό πρέπει κάτι να λατρεύσεις, και οι άνθρωποι λατρεύουν είδωλα όταν χάσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και την αλήθεια του Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού. Είδωλα. Και όχι μόνο αυτό, αρχίζει τώρα και περισσότερο οι πτώσεις και η κατρακύλα της αποστασίας. Δεν έχουμε ιερείς, θα φτιάξουμε ιερείς. Και ποιος θα γίνει ιερεύς? Όποιος δεν έχει τι άλλο να κάνει. Δεν μπορεί να σπουδάσει, δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν έχει δουλειά. Τι θα γίνω? Ιερεύς. Γιατί δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Εκ των εσχάτων του λαού η γραφή. Και όχι μόνο αυτό, και περισσότερο. Και δημιουργεί και εορτές. Κατά τη φαντασία του Ιεροβοάμ δημιουργεί εορτές. Θα γιορτάσουμε αυτό, θα γιορτάσουμε εκείνο, θα γιορτάσουμε τ' άλλο, και έφτιαξε ο Ιεροβοάμ τη δική του θρησκεία. Α, φοβερό, αλλά όχι απίστευτο και όχι πρωτοφανές. Αλλά φοβερό, φτιάχνουν οι άνθρωποι τη δική τους θρησκεία. Τι σημαίνει τη δική τους θρησκεία? Βγάζουν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού και φέρνουν εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίες ανθρώπων. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι πιστεύουν στη θρησκεία τους και λατρεύουν το Θεό ματέως, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ματέως δε με σέβονται, λέγει ο Χριστός, διδάσκοντες εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίες ανθρώπων. Όταν όμως ο Θεός δει ότι οι άνθρωποι έρχονται εις Αυτόν και τους αποκαλύπτεται ο δρόμος της αλήθειας, που είναι ας επιστρέψουμε και ας ανεβούμε στη Σιών, στο όρο στο Άγιο του Κυρίου, στην παρουσία του Θεού, και εκεί ας λατρεύσουμε Κύριον το Θεόν μας. Όταν ο άνθρωπος έρθει λοιπόν εις επίγνωση της αληθείας, τότε ο Θεός χαίρεται και ανταποκρίνεται στον άνθρωπο άμεσα και με μεγάλη ευλογία. Εγώ πάλι θα σε οικοδομήσω γι' αυτό το λόγο, λαέ Ισραήλ, και πάλι θα οικοδομηθείς και θα ευπρεπιστείς πάλι, θα γίνεις πάλι όμορφος, ένδοξος, και θα φυτέψεις αμπελώνες, και αυτός που θα φυτεύει τις από τους αμπελώνες, αυτός θα τρώει και τον καρπό, και έτσι θα αποκατασταθείς στον τόπο που εγώ εξέλεξα για σένα. Είναι το πρώτο βήμα της ωραίας αποκατάστασης που κάνει ο Θεός όταν ο άνθρωπος μετανοεί. Και συνεχίζει. Τώρα ψάλατε
εν αγαλιάσει δια τον Ιακώβ και αλλάξατε δια την κεφαλή των εθνών και κηρύξατε και ενέσατε και είπατε σώσον Κύριε τον λαό σου των υπόλοιπων του Ισραήλ. Τώρα έρχεται ένα δεύτερο στάδιο επιστροφής ταυτόχρονα και προσευχής. Καθώς ήρθε σε αυτόν ο λαός Ισραήλ και εξεζήτησε την αλήθεια, τώρα στην αλήθεια προστίθεται και η αγάπη. Όπως εμένα έσωσε ο Κύριος να σώσει όλο το λαό του. Και αυτά είναι το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Χριστού. Μόλις σώζεται ο άνθρωπος και σώζεται από το Λόγο του Θεού που είναι η απόλυτη αλήθεια και από το Πνεύμα το Άγιο που ζωοποιεί το Λόγο του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος αναγεννάται. Αλλά μόλις αναγεννηθεί τότε η καρδιά του πλημμυρίζει από την αγάπη του Θεού. Και αυτό που θέλει είναι πρώτον να συγχωρήσει και συγχωρεί όλους τους ανθρώπους με τους οποίους, όχι με προσπάθεια να συγχωρεί, συγχωρεί όλους τους ανθρώπους με τους οποίους είχε διαφορές χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Αφού συγχωρήσει όλους τους ανθρώπους, τότε κοιτάζει δίπλα του και επειδή η αγάπη πλημμυρίζει την καρδιά του, θέλει τη σωτηρία και των άλλων ανθρώπων. Και αρχίζει και προσεύχεται. Και το έχουμε πει πολλές φορές και θα το πούμε μια φορά ακόμη. Όποιος προσεύχεται για τους άλλους, ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή του με μεγάλη εύνοια. Καλύτερα είναι να προσεύχεσαι για τους άλλους παρά για τον εαυτό σου. Πιο καλά αποτελέσματα από το Θεό θα έχεις αν προσεύχεσαι με αγάπη όμως. Όχι τυπικά επειδή το άκουσες, αλλά προσεύχεσαι επειδή αγαπάς. Όταν προσεύχεσαι για τους άλλους, ο Θεός αποκαλύπτει στη ζωή σου, φέρνει στη ζωή σου τη δική του εύνοια. Όταν λοιπόν θα πουν Κύριε σώσον το λαό σου, το υπόλοιπο του Ισραήλ, ιδού λέει ο Θεός εγώ, θα φέρω αυτούς εκ της γης του βορρά, θα συνάξω αυτούς εκ των εσχάτων της γης και θα φέρω μαζί με αυτούς όλους και τον τυφλό που δεν βλέπει. Εγώ θα τον φέρω Θεός και τον κουτσό που δεν μπορεί να περπατήσει και την έγκυο που είναι σε αδυναμία και αυτήν που γεννάει. Δηλαδή αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός κάνει χάρη μετά. Γιατί μέσα στους γνωστούς μας, στη συγγένειά μας, στην οικογένειά μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν, γιατί απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτο ετύφλωσε το νου, δεν βλέπουν, που δεν ακούνε, ό,τι και να τους λες δεν ακούνε, που μερικοί βλέπουν και ακούνε αλλά δεν μπορούν να έρθουν, είναι πιασμένα τα πόδια τους, έχουν δυσκολίες, είναι δεμένοι, θέλω να έρθω βρε παιδί μου αλλά δεν μπορώ. Και μπορούν να σου πούνε χίλιες δυο δουλειές, χίλιες δυο ευκαιρίες, χίλια δυο εμπόδια, δεν μπορώ να έρθω. Και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι ο χολός. Όπως καταλαβαίνουμε όταν του λες αυτή είναι η αλήθεια, αλλά ποια αλήθεια τώρα, όπως τα βρήκαμε, αυτός είναι ο τυφλός. Η αδυναμία, ο άντρας μου, τα παιδιά μου δεν με αφήνουν, φοβάμαι, είναι η έγκυος. Αυτή που πρέπει να γεννήσει τώρα είναι σε δύσκολη κατάσταση και ακόμη χειρότερα η γενώσα. Και ο Κύριος λέει αυτή είναι η χάρη που κάνει, η υπερβολική χάρη που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο που προσεύχεται με αγάπη για τους άλλους. Όλους αυτούς λέει θα τους φέρω και θα κάνω συνάθροισμα μέγα και αυτοί όλοι θα έρθουν με τα κλαθμού, με λύπη. Δηλαδή είναι αυτό που λέει η Γραφή, ανάγκασε να μπουν μέσα η χολή, η ανάπηρη, η τυφλή, έτσι λέει στην παραβολή του ο Χριστός όταν τους αποκαλύπτει το γάμο που έρχεται και οι κεκλειμένοι δεν δέχονται. Ανάγκασέ τους. Και αδερφοί αγαπητοί, όταν μας αναγκάζει ο Θεός είναι δύσκολο. Το έχουμε ζήσει όλοι και εγώ το έχω ζήσει, οι περισσότεροι και εγώ το έχω ζήσει. Με ανάγκασε κάποια περίοδο να φύγω από το σπίτι μου, από τη γειτονιά μου και από τη δουλειά μου και να πάω στο Αίγιο. Τραγικό ήτανε. Τα είχα βάλει με το Θεό, εσύ φταίς, φεύγω από τη δουλειά μου, φεύγω από το σπίτι μου, την οικογένειά μου, φεύγω, εσύ με πας εκεί, γιατί μου το είχε πει. Εγώ πριν από μέρες,
εγώ θα σε πάρω από τη δουλειά σου και από τη γειτονιά σου και θα σε πάω σε άλλο μέρος. Και όταν ξύπνησα λέω, λάθος κάνεις, δεν φεύγω. Λάθος κάνεις. Δεν πέρασαν πολλοί μήνες, λίγοι μήνες. Έγιο, θλίψεις, κλαθμός. Θα λέει η Γραφή, με τα κλαθμού θα έρθουνε, αλλά και με τα δεήσεων θα τους επαναφέρω. Με ευχαριστίες, με δοξολογίες, με προσευχές. Γιατί όταν γύριζα δεν ήθελα να γυρίσω πια. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκεί που είχα πάει. Μας είχε ευλογήσει ο Θεός. Δεν ήθελα να έρθω. Ήθελα να βρω σπίτι να νοικιάσω για να πηγαίνω κιόλας. Αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να βρω. Αδελφοί, στη ζωή μας ο Θεός κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να του δώσουμε το δικαίωμα. Αρκεί να λέμε στην προσευχή μας, Κύριε, θέλω αυτό, αλλά όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ. Τότε ο Θεός θα αναλάβει τη ζωή μας. Και μην νομίζετε όταν ο Θεός αναλάβει τη ζωή μας ότι θα γελάμε συνέχεια. Πιο πολλές φορές θα κλαίμε. Αλλά το τέλος της υποθέσεως είναι η δόξα του Θεού. Το τέλος της υποθέσεως αυτής της ταλαιπωρίας της δικής μου ήτανε. Εκεί με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Εκεί διάβασα τη Γραφή. Εάν δεν είχα πάει, δεν θα τη διάβαζα. Εδώ δεν τη διάβαζα, δεν είχα χρόνο. Τα παιδιά όλη την ημέρα παίζαμε, όλη την ημέρα δουλεύαμε το πρωί, τη νύχτα, δεν προλάβαινα να διαβάσω τη Γραφή. Δύο περιόδους στη ζωή μου διαβάζω τη Γραφή και χαίρομαι. Μία ήταν αυτή που ήμουν στο Αίγιο τότε και μία είναι τώρα που είμαι συνταξιούχος. Δύο περιόδους στη ζωή μου χαίρομαι και απολαμβάνω το να διαβάζω τη Γραφή. Εάν δεν είχα πάει εκεί όμως, και θυμάμαι αδερφοί κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση, γι' αυτό είμαι, θαυμάζω και δοξάζω το Θεό για το έργο του. Από μικρό παιδί εγώ δεν είχα μνήμη και δεν έχω ακόμη. Στη μνήμη ήμουν πολύ αδύνατος, είχα άλλα τέλος πάντων μερικά καλά, αλλά στη μνήμη δεν είχα. Δεν μπορούσα να αποστηθήσω. Και όταν πήρα τη Γραφή, έβλεπα τους αδερφούς, ανοίγανε, ξέρανε που είναι, και λέω, ρε παιδί μου, εγώ αυτό ποτέ δεν θα το κάνω. Και πήγα Σεπτέμβριο στο Αίγιο. Άρχισα να διαβάζω από Οκτώβριο. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί. Μέχρι τις 6 το πρωί. Με διαλύματα ύπνου. Δεν είχα τι να κάνω, κοιμόμουν, διάβαζα, κοιμόμουν, προσευχόμουν, διάβαζα. Και μέσα σε 4 μήνες, 5 μήνες τέλειωσα τη Γραφή. Αλλά δεν ήταν ότι την τέλειωσα. Συγχωρέστε με που θα το πω, την έμαθα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Θυμόμουνα. Εγώ πώς θυμάμαι τώρα. Ήταν η χάρη του Θεού. Μετά από λίγο καιρό έκανε εκκλησία ο Χριστός στο Αίγιο. Βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Και εμένα δεν με είχε βαφτίσει. Μετά από 3 χρόνια, 3,5 με βάφτισε και εμένα με Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή ό,τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου, καταρχάς το έκανε στο Αίγιο όταν πήγα με κλάματα. Με οδυρμό πήγα, που άφηνα, δεν είναι εύκολο πράγμα να πας να αφήσεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, 4 μικρά παιδιά. Και πώς θα τα κατάφερνε η γυναίκα μου. Να σας πω όμως κάτι, πιο καλά τα κατάφερνε όταν έλειπα παρά όταν ήμουν εγώ εδώ. Γιατί το έκανε, τα κατάφερνε ο Θεός. Ήταν ο Θεός. Αν αφήσουμε και αφιερώσουμε και εμπιστευτούμε τη ζωή μας στο Θεό, κάνει μεγαλεία, αδερφοί. Μεγαλεία κάνει. Αλλά ωραία είναι να λέμε πάντοτε, Κύριε, εγώ θέλω αυτό, μ' αρέσει αυτό. Αλλά τελικά κάμε εσύ το θέλημά σου. Και έτσι λοιπόν, όταν οι άνθρωποι αυτοί προσεύχονταν με αγάπη για τους άλλους, ο Θεός τους επισκέφθηκε, τους ευλόγησε, τους επανέφερε, και τώρα μπαίνουμε στο τρίτο στάδιο της ευλογίας του Θεού. Το πρώτο ήταν όταν εξεζήτησαν την αλήθεια και το όρο Σιών. Το δεύτερο στάδιο, αυτό είναι η αλήθεια. Το δεύτερο στάδιο είναι η αγάπη. Προσεύχονται για τους άλλους. Είναι τα στάδια, τα βήματα της επιστροφής και ευλογίας του Θεού. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο στάδιο. Που εδώ το τρίτο στάδιο, αδερφοί αγαπητοί, είναι στα χέρια του Θεού. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Αλλά αυτό είναι ακόμη περισσότερο. Ακούσατε έθνη, διαλαλεί το Πνεύμα το Άγιο. Ακούσατε έθνη το λόγο του Κυρίου και αναγγείλατε εις τας νήσου, στας μακράν, και είπατε, αυτός που διεσκόρπισε το λαό Ισραήλ, αυτός θα τον συνάξει, αυτός θα τον φυλάξει και αυτός θα γίνει και ο ποιμένας του. Γιατί? Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ο ίδιος ο Κύριος θα σε πάρει, θα σε φέρει κοντά του, θα γίνει ο ποιμένας σου. Γιατί? Γιατί αποφάσισε
επειδή περπάτησε σε αυτά τα δύο πρώτα βήματα της επιστροφής και μετάνοιας και εξήτησης της αλήθειας και της αγάπης και προσευχής με αγάπη για τους άλλους, ο Θεός αποφασίζει να σε εξαγοράσει και να σε λυτρώσει εκ χειρός του δυνατοτέρου σου. Είναι αυτό που λέει στον Ισαΐα τον προφήτη ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ ωραία, και να το βρω να το διαβάσω. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, διαλτή λυτρών σου έδωκα την Αίγυπτο, υπέρ σου την Αιθιοπία και Σεβά. Σε εξαγόρασα, έδωσα για να σε αγοράσω αντίλυτρο την Αίγυπτο». Την πούλησα την Αίγυπτο για να αγοράσω σένα. Πούλησα την Αιθιοπία για να αγοράσω σένα. Τώρα έρχεται αποφασιστικά στη ζωή του ανθρώπου ο Χριστός. Δεν σε αφήνει να σε ταλαιπωρούνε. Θα σε εξαγοράσει, θα σε λυτρώσει. Και ο εξαγορασμένος και λελυτρωμένος λαός του Θεού και άνθρωπος του Θεού μπαίνει πια στη πνευματική ζωή, που είναι το ζητούμενο του χριστιανού. Γιατί υπάρχει ζωή εκκλησιαστική, καλή, πολύ καλή. Υπάρχει ζωή χριστιανική, καλή, πολύ καλή. Αλλά υπάρχει και ζωή πνευματική, την οποία ζωή πνευματική δεν μπορείς να την έχεις αν δεν στη δώσει ο Χριστός. Και δεν μπορεί να στη δώσει ο Χριστός αν δεν σου πάρει βάρη, ταλαιπωρίες, επιθυμίες, όλα αυτά που σε κρατάνε στη γη, στον κόσμο. Να σε εξαγοράσει. Να τα βγάλει όλα αυτά, να τα καταστρέψει. Ποια είναι όλα αυτά που μπορεί να καταστρέψει? Εάν είσαι ειδωλολάτρης, να αφαιρέσει κάθε είδωλο. Τι είπαμε ότι είναι ο ειδωλολάτρης? Οτιδήποτε λατρεύει ο άνθρωπος, λατρεύει ο άνθρωπος εκτός του Θεού. Είτε λατρεύει τη δουλειά του, είτε το σπίτι του, είτε τα παιδιά του, είτε τη γυναίκα του, είτε τον άντρα του, είτε οτιδήποτε λατρεύει ο Θεός, ο άνθρωπος, και θέτει προτεραιότητα πάνω από το Θεό, αυτός είναι το λολάτρης. Και έρχεται τώρα ο Θεός. Τι λατρεύεις, το αυτοκίνητο? Στο παίρνω. Σε εξαγοράζω και στο παίρνω. Τι λατρεύεις, τον άντρο σου? Στο παίρνω. Το λατρεύεις, είσαι εκεί προσιλωμένος, θα στον πάρω. Τι λατρεύεις, τη δουλειά σου? Προσέχτε, την παίρνω. Εφόσον εξητείς την αλήθεια, και το θέλημα του Θεού έχει κόστος. Το να είναι χριστιανός ο άνθρωπος έχει κόστος, αλλά το να μην είναι χριστιανός έχει μεγαλύτερο κόστος. Το να είναι όμως καλός χριστιανός, πνευματικός χριστιανός, έχει πιο μεγάλο κόστος. Ή θα τα αφήσεις μόνος σου ή θα στο πάρει ο Χριστός. Πολύ καλύτερα είναι να τα αφήνουμε μόνοι μας. Πιο ανώδυνο είναι. Δηλαδή τι σημαίνει να τα αφήνουμε? Όχι να εγκαταλείψουμε τη δουλειά μας, το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας. Να πάρουμε την προτεραιότητα που λέγεται Χριστός και να το βάλουμε πάνω. Για να πούμε πρώτον η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού. Και ο Θεός λέει τώρα όλα τα άλλα θα στα προσθέτω εγώ. Αν όμως εσύ βάζεις άλλα πράγματα πρώτα από τη Βασιλεία του Θεού και τον Χριστό, θα έρθει ο Χριστός και θα πει θα σε εξαγοράσω. Θα βάλω αντίλυτρο αυτό και θα στο πάρω. Βέβαια μπορεί να μην είναι αυτό που σε εμποδίζει κάτι που εσύ το έχεις εκλέξει, αλλά αυτό που σε εμποδίζει να είναι ένα βάρος που δεν το έχεις εκλέξει εσύ. Όπως ήταν η Αίγυπτος, σκλαβιά. Βέβαια στην Αίγυπτο μόνοι τους και με οδηγία Θεού πήγαν οι Ισραηλίτες. Αλλά πώς κατέληξε στο τέλος? Μπορεί να είναι εχμαλωσία. Μπορεί να είναι δουλεία. Είτε εσύ το διάλεξες, είτε άλλοι τους το φόρτωσαν, θα έρθει ο Χριστός, θα το εξαγοράσει με το αίμα του για να σε αφήσει ελεύθερο. Και όταν καταλάβεις και συνειδητοποιήσεις την ελευθερία σου, για να προσέξουμε τη μορφή της ελευθερίας, μόνον όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι αληθινά ελεύθερος. Ελεύθερος δεν είναι αυτός που λέει ότι είναι ελεύθερος ή που νομίζει ότι είναι ελεύθερος. Παραδείγματος χάρη έχω ακούσει εγώ μια ελευθερία φοβερή. Λέει έφυγα από την εκκλησία σας και ελευθερώθηκα. Τώρα μπορώ και βάφω τα μαλλιά μου.
Τώρα μπορώ και ξαναπαντρεύομαι. Αυτή δεν είναι ελευθερία. Γιατί από όποιον νικάται ο άνθρωπος, αυτού και δούλος είναι. Έφυγα και μπορώ και καπνίζω. Έφυγα και μπορώ, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Δεν μιλάμε για ελευθερία ανθρώπινη και φαντασία ανθρώπινη. Μιλάμε για την ελευθερία του Χριστού. Που ο Χριστός σου δίνει την απόλυτη ελευθερία να μπορείς να εκλέγεις το τίμιον και να απορρίπτεις το αχρίον. Δεν σου βάζει νόμο, αλλά σου λέει αυτό είναι το καλό για σένα. Αν θέλεις προχώρα. Αυτός είναι ο δρόμος. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει εκείνος ο δρόμος. Προχώρα. Και εκεί μαζί σου θα είμαι. Θα σε φιλάω, θα σε προστατεύω. Αλλά δεν θα απολαύσεις όλα αυτά τα οποία έχω εγώ ετοιμασμένα για σένα. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε και όλοι μας, είναι η επιθυμία των οφθαλμών. Βλέπουμε έναν νεαρό και λέμε αυτόν θα παντρευτώ. Γιατί είναι πολύ ωραίος. Ή μια κοπέλα πολύ ωραία, αυτή θα παντρευτώ. Να αγάπησα, προσεύχομαι. Δεν είναι όμως αυτό. Θυμάμαι ότι υπήρχε μια κοπέλα η οποία παντρεύτηκε το πιο άσχημο αδερφό της Εκκλησίας. Δεν υπήρχε πιο άσχημος. Αφού τον κοιτάγαμε την Άννα και λέγαμε πω βρε παιδί μου, τι άσχημος άνθρωπος είναι αυτός. Δεν το λέγαμε προσβλητικά, αλλά ήταν πραγματικά. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, αυτός ο άνθρωπος είχε τόσο αγάπη στην καρδιά του, την έκανε τόσο ευτυχισμένη, που λέγαμε την Άννα, αν είχα 10 κόρες και τις 10 θα του τις έδινα. Όχι όλες μαζί βέβαια, έτσι. Όχι όλες μαζί. Γι' αυτό έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, να διαλέγουμε με τα μάτια του Χριστού. Αν διαλέξουμε με τα μάτια τα δικά μας, θα διαλέξουμε το όμορφο. Αλλά δεν θα είναι το άριστο. Και δεν μιλάω μόνο για γάμους βέβαια, για οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Μην εκλέγουμε με την επιθυμία των οφθαλμών μας, αλλά να εκλέγουμε με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Να αφήνουμε το Θεό να διαλέγει για μας. Μόνο τότε ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος απόλυτα. Γιατί την ευτυχία, που η ευτυχία τι είναι? Η ειρήνη στην καρδιά. Δυστυχία ποια είναι? Ταραχή. Όταν έχεις ταραχή, τι ευτυχία να έχεις? Πότε ευτυχισμένος να είσαι? Μπορεί να τα έχεις όλα. Αλλά άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς τη νύχτα, αν δεν μπορείς να γελάσεις, ενώ μπορεί να μην έχεις τίποτα. Αν έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, είσαι ευτυχισμένος. Κοιμάσαι, προχαλίζεις, απόλαυση. Δόξα στον Θεό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η ευτυχία. Η ευτυχία θέλει και κάτι άλλο. Και την αυθονία. Να μην έχεις έλλειψη. Γιατί λέει η Γραφή, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Να μην υπάρχει έλλειψη. Όσο και ειρήνη να έχεις, αν δεν έχεις να φας το μεσημέρι, τι ευτυχία να έχει. Να πω και κάτι άλλο. Όση ειρήνη να έχεις στην καρδιά σου, αν έχεις, αν δεν έχεις να ταΐσεις το παιδάκι σου, τι ευτυχία να έχεις. Άρα λοιπόν η ευτυχία είναι συνδυασμός ειρήνης και αυθονίας. Όχι πλούτου, όχι δεν εννοώ πλούτο, όχι έλλειψης. Βεβαίως όλα αυτά σε σχέση με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν αδερφοί αγαπητοί κάνει τα πάντα στον άνθρωπο που εξητάει το θέλημά του. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να εξητήσει το θέλημα του Θεού. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να εξητήσει το θέλημα το δικό του. Εκεί τα πράγματα χαλάνε. Όχι ότι δεν θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά δεν θα είναι η τέλεια ευλογία. Και έτσι λοιπόν εξαγοράζει, όπως είπαμε, ο Θεός τον άνθρωπο από οποιαδήποτε δεσμά, από οποιαδήποτε εμπόδια, δίνει αντίλητρο, και βέβαια σε εμάς το αντίλητρο που δώσε ο Θεός είναι φοβερό, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός του Μονογενής. Και αφού τον εξαγοράζει, τον λυτρώνει. Και τον λυτρώνει από τι? Από τα δεσμά του κόσμου αυτού. Ο άνθρωπος πια έχει τη δυνατότητα να περπατήσει πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή μέσα στην ειρήνη του Θεού. Πνευματική ζωή μέσα στην ευλογία και αυθονία του Θεού. Δεν έχει μέριμνες, δεν έχει αγωνίες. Και τότε θα έλθουνε, ακούστε τι ωραίο είναι το τρίτο αυτό στάδιο,
12 εδάφιο, θα έλθουνε και θα ψάλουνε επάνω στο ύψος της Σιών, πάνω στην κορφή της Σιών, στο όρος του Κυρίου του Άγιου στην κορφή, σε αγιασμό, σε καθαρότητα, στην παρουσία του Θεού. Μπορείς να προσευχηθείς, και αυτό να το προσέξουμε, να προσευχηθείς μακριά από τη Σιών. Μπορείς να προσευχηθείς κοντά στη Σιών. Μπορείς να προσευχηθείς στους πρόποδες της Σιών. Αλλά μπορείς να προσεύχεσαι και να δοξάζεις τον Θεό στην κορυφή της Σιών. Αλληλούια. Εκεί θα έρθουνε, λέει. Θα έρθουνε πάνω στην κορφή του όρους μου, του Αγίου, εκεί που είμαι εγώ. Στο υποπόδιο των ποδών, μέσα στα βάθη του Θεού. Όχι στα ριχά, όχι σε πλατσουρίσματα. Στον ιετό. Μέσα στην πλήρωση, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί μπορεί να πληρωθείς και να μιλάς γλώσσες. Βεβαίως πολύ καλό είναι. Λαλών γλώσσων αγνώριστον, εαυτόν υποδομή. Μπορείς να πληρωθείς όμως με δύναμη. Μπορείς να πληρωθείς με μεγάλη δύναμη. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός κάνει τα καλύτερα και μεγαλύτερα από αυτά που εννοούμε. Πότε όμως? Κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν δια Πνεύματος Αγίου. Και όσοι άνθρωποι δεν έχουν γνωρίσει αυτή τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που έρχεται στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα, δεν μπορεί να την καταλάβουν. Και λένε, όταν θα ακούσετε και ανθρώπους που κηρύττουν, όταν λέμε δύναμη εννοούμε πίστη, εννοούμε αγάπη. Δεν είναι, θα έλεγε δύναμη, θα έλεγε πίστη. Γιατί να πει δύναμη? Ο Στέφανος τι ήτανε? Πλήρης πίστεως και δυνάμεως. Είναι άλλο η δύναμη. Μόνο όταν το γνωρίσεις και λίγο να γνωρίσεις τη δύναμη, καταλαβαίνεις τι σημαίνει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στην επίσκεψη του Θεού. Είναι εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί. Μία φορά στη ζωή μου, όταν με βάφτισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο, το έχω ζήσει αυτό. Όταν βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο και άρχισα να μιλάω γλώσσες, σιγά σιγά λέω, Κύριε, αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μου φάνηκε πολύ λίγο. Και λέω, αν είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο, άλλαξε μου γλώσσα. Και μου άλλαξε. Αν αυτό το Πνεύμα το Άγιο, άλλαξε μου γλώσσα. Και αυτό έγινε πολλές φορές, 50 φορές. Στο τέλος το στόμα μου μίλαγε σαν, πήγαινε σαν ραπτομηχανή. Και τότε είπα, αυτό, Κύριε, είναι το Πνεύμα στο Άγιο. Και βρέθηκα πάνω στον ουρανό. Με το σώμα μου, έτσι καταλάβαινα. Μπροστά σε ένα θρόνο, αλλά υπέρλαμπρο θρόνο, δεν περιγράφεται, που κάθονταν τρία πρόσωπα. Στο κέντρο, δεξιά και αριστερά. Τρεις νέοι. Και βρέθηκα εγώ μπροστά γονατιστός, όπως οι μουσουλμάνοι πέφτουν που έχουμε δει παλιά στα έργα. Και όταν σηκωνόμουν και σήκωνα τα χέρια μου προς τον πατέρα, βγαίνανε γλώσσες γεμάτες αγάπη. Και όσο μίλαγα, ερχόταν μια δύναμη σ' αδελφή από την κοιλιά και έβγαινε, πλημμύριζε όλο το σώμα και έλεγα, Κύριε, θα σκάσω, δεν αντέχω άλλο. Και εγώ και σκύβα. Και έφευγε η δύναμη. Και μετά σηκωνόμουν ξανά και κοίταγα στα δεξιά που ήταν ο Ιησούς. Και μίλαγα γλώσσες. Και οι γλώσσες αυτές ήταν γεμάτη δύναμη, εξουσία. Και καθώς μίλαγα γλώσσες, ερχόταν μια δύναμη, έσκαγα. Θα σκάσω, Κύριε, και ξανά πέφτα. Και άδειαζε, έφευγε η δύναμη. Και μετά ξανασηκωνόμουν αριστερά, που ήταν ο Παράκλητος. Και καθώς σήκωνα τα χέρια μου, μίλαγα γλώσσες. Και ήταν πανηγύρι, δοξολογία, χαρά. Πρώτη ήταν αγάπη. Η άλλη ήταν εξουσία και δύναμη, και η άλλη χαρά και δοξολογία. Και μόλις μίλαγα γλώσσες, ερχόταν η δύναμη. Αλλά σας λέω, κύματα δύναμης, αδελφοί. Δεν μπορώ να σας τα περιγράψω. Που βγαίνανε από το στόμα μου και πλημμυρίζανε μέχρι και τα νύχια. Και όταν έσκαγα από τη δύναμη, έλεγα, δεν μπορώ. Πίστευα ότι θα πεθάνω. Θα πεθάνω, Κύριε, θα σκάσω, δεν αντέχω. Και ξαναγύριζα. Και αυτό γινόταν συνέχεια. Και ήξερα ότι αυτό μπορεί να γίνει όσο ήθελα. Κανείς δεν μπορούσε να με πάρει από αυτή την παρουσία. Δεν ήμουνα εν εκστάση. Καταλάβαινα πάρα πολύ καλά και άκουγα και γύρω. Αλλά ήταν τόσο έντονη η παρουσία του Θεού εκεί που ζούσα, και όταν γνώρισα αυτή τη δύναμη ήταν κάτι το θαυμαστό. Δεν λέω ότι έρχεται συχνά. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι δεν έχει ξανάρθει τόσο πολύ στη ζωή μου. Έχω ζήσει βέβαια προσευχές που έρχεται η δύναμη, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Εύχομαι ότι θα με αξιώνει ο Θεός και θα με αξιώσει ο Θεός να το ξαναζήσω. Αλλά αυτή είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
γιατί λέει θα στείλω το Πνεύμα μου το Άγιο επί πάσαν σάρκαν. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν το έχει ζήσει, προσπαθεί να το εξηγήσει τώρα. Τι είναι το όρος του Κυρίου? Σας το έχω πει και αυτό, πού να ξέρω κι εγώ. Μια μέρα στην προσευχή μου λέει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου: ανάβας το όρος το υψηλόν το Άγιον το ειδικόν μου. Λέω αμήν. Μπαίνω στο δωμάτιό μου, διώχνω την Άννα χωρίς να το καταλάβει, κλείνω μέσα στο δωμάτιο και λέω: ήρθα Κύριε να ανέβω. Πώς θα ανέβω? Λέω: θα ανέβω. Πέρασε η ώρα, λέω: δεν μπορώ να ανέβω. Λέω, και σκεφτόμουν πώς να ανέβω. Και τότε μου ήρθε η έμπνευση. Έχει λέει μυαλό ο άνθρωπος, αλλά η έμπνευση δίδεται από το παντοδυνάμο. Λέω: Κύριε, εγώ δεν μπορώ να ανέβω. Εσύ μπορείς να με ανεβάσεις. Και εκείνη τη στιγμή, αδερφή, γίνεται, βρέθηκα σε ένα ανσασέρ, αυτά τα ανσασέρ που είναι τα πολύ γρήγορα που πάνε σε ουρανοξύστες. Αφού άδειαζε, πώς άδειαζε το στομάχι όταν ανεβαίνουμε ή όταν έχει πτώσει κενό το αεροπλάνο? Όλοι θα το έχουμε νιώσει, οι περισσότεροι. Ένιωσα ένα κενό. Και ένα θόρυβος όχι δυνατός, και ξαφνικά βρέθηκα πάνω σε ένα βουνό. Πολύ ψηλό βουνό. Και κοίταγα δεξιά-αριστερά και μου είχε πει ο Θεός: εκεί θα σου δείξω μυστήρια. Αλλά όταν βρέθηκα εκεί πάνω, κοίταξα, ήταν ένα βουνό, βράχος ήταν. Κοίταγα δεξιά-αριστερά, τι να σας πω από εκεί πάνω. Όλα φαινόντουσαν τόσο μικρά και ασήμαντα στον κόσμο. Εκείνο που σε ενδιέφερε εκεί ήταν ο ουρανός. Μόνο ο ουρανός σε ενδιέφερε. Και αφού κοίταξα, αλλά δεν κοίταξα ψηλά, αφού κοίταξα δεξιά και αριστερά, σε λίγο βζζζτ βρέθηκα στο κρεβάτι μου. Όχι, στα γόνατα. Στα γόνατα ήμουνα. Μετά όμως θυμήθηκα που μου είχε πει: εκεί θα σου δείξω θαυμάσια. Και λέω: θα ξαναπάω. Την άλλη μέρα ξαναπάω, λέω: Κύριε, μπορείς να με ανεβάσεις μια φορά ακόμη, γιατί δεν είδα τα θαυμάσια που μου πες. Πάλι άδειασμα στο στομάχι, ψηλά πάνω στο βουνό. Και καθώς βρέθηκα εκεί, κοιτάω ψηλά το βουνό και τι να δω, αδερφή. Είδα τον Ιετό. Φοβερό πράγμα. Ήτανε σύννεφα καταιγίδας που φυσάγανε και πηγαίνανε. Τι να σας πω, πώς πηγαίνανε τα σύννεφα, λες, και τα φύσαγε κάποιος και πηγαίνε, έτσι πηγαίνει ο ουρανός όλος. Μαύρος, κατάμαυρος ο ουρανός, συννεφιασμένος, και ερχότανε μια μπόρα. Τι να σας πω, το κοίταζα και θαύμαζα. Τώρα θα βρε, αλλά ένας ουρανός γεμάτος σύννεφα καταιγίδας. Με αέρα να φυσάει, ανεμοστρόβιλοι να γίνονται. Τι να σας πω, αυτό είναι ο Ιετός, είπα. Και ξαναβρέθηκα κάτω. Μ' άρεσε. Λέω: θα ξαναπάω και αύριο. Πάω τρίτη μέρα. Λέω: θα με ανεβάσει, Κύριε? Τίποτα. Κύριε, θα με ξανανεβάσει? Τίποτα. Τότε δεν με ξανανέβασε. Αλλά αυτά ο Κύριος τα κάνει, αδερφοί. Και εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός τα κάνει και λέμε δόξα στο Θεό. Και θέλουμε να τα ξανακάνει. Και θα τα ξανακάνει. Μη λέμε λοιπόν δικές μας ερμηνείες σε αυτά που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Να λέμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, έστω και αν δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Εκεί είναι η ασφαλειά μας. Αν όμως αρχίζουμε και εξηγούμε εμείς το Λόγο του Θεού έτσι πως τον καταλαβαίνουμε, τότε χάνουμε αυτά που ο Θεός έχει προσδιορίσει για όλους μας. Αλλά θυμηθείτε, πότε γίνεται αυτό? Εγώ σε εξαγόρασα από το δυνατότερό σου. Ποιος είναι ο δυνατότερός σου? Οι επιθυμίες σαρκός, σε εξαγοράσει ο Θεός. Οι επιθυμίες των οφθαλμών, θα σε εξαγοράσει ο Θεός. Η αλαζονία του βίου, θα σε εξαγοράσει ο Θεός, ο Χριστός. Τι είναι ο δυνατότερός σου? Θα σε εξαγοράσει. Όταν όμως εξητείς το θέλημα του Θεού, την αλήθεια του Θεού, και πλημμυρίσει και δέχεσαι και ζητάς από το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά σου με την αγάπη του, ώστε η αγάπη και η αλήθεια να πλημμυρίζουν τη ζωή σου. Και τότε ο Θεός θα σε εξαγοράσει, θα σε ανεβάσει στο ύψος της Ιών και θα συρρεύσουν, λέει, ακούτε το αυτό, στα αγαθά του Κυρίου. Αλληλούια. Ποια είναι τα αγαθά του Κυρίου? Θησαυροί και κρυμμένοι εν σκότη. Θα ανοίξω, λέει, τις παλιές θύρες, να μπεις μέσα να δεις τον πλούτο της δόξας μου. Εκεί εύχομαι ο Θεός να μας πάει. Αμήν, αδερφοί. Ευχόμαστε ο Θεός να μας πάει.
σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Θα συρρεύσουν εις τα αγαθά του Κυρίου. Και η ψυχή αυτών θα είναι ως παράδεισος περιποτιζόμενος. Αλληλούια. Η ψυχή σου, γιατί υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο που λέει θα είναι η ζωή σου σαν κήπος ποτιζόμενος. Η ζωή σου, η καθημερινότητά σου. Μέσα στην ευλογία του Θεού. Αλλά τώρα δεν λέει γι' αυτό. Τώρα μιλάει για την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Η ψυχή σου, ο εσωτερικός άνθρωπος, θα είναι σαν παράδεισος του Θεού. Γιατί το λέει παράδεισος? Γιατί εκεί κατοικεί ο Θεός. Στον παράδεισο κατοικούσε ο Θεός, επισκεφτότανε κάθε δειλό. Η ψυχή σου θα είναι σαν παράδεισος του Θεού, περιποτιζόμενος, και θα ποτίζεται γύρω-γύρω. Όλος. Από τι θα ποτίζεται? Από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή θα έρχεται ο Λόγος του Θεού στη ζωή σου. Θα σε διδάσκει, θα σε κατευθύνει. Θα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου, θα σε ζωοποιεί, θα σε αυξάνει, θα καρποφορείς. Παράδεισος περιποτιζόμενος. Και παντελώς πλέον δεν θα λυπηθούνε. Ωραία βήματα. Και τέρμα η λύπη πια. Ποια λύπη? Η λύπη για τα γήινα. Τι θα ισχύει? Χαίρετε πάντοτε και πάλι θέλω υπηχαίρετε. Μεγάλη χαρά έχω, λέει ο Παύλος, στις αδυναμίες μου. Μεγάλη χαρά έχω στις θλίψεις μου, στους διωγμούς μου. Μα τι λέει τώρα? Εδώ έχει φτάσει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς τώρα πώς να πούμε ότι έχουμε μεγάλη χαρά όταν μας ταλαιπωρεί ένα σκάλο στο πόδι μας? Πάει η χαρά μας. Τι θα κάνω με αυτό το γκάλο? Με αυτό το γκάλο τι θα κάνω? Πού να έχουμε τη χαρά μας? Από το τίποτα. Μία, πώς τη λέμε, παρανυχίδα. Με το τίποτα χάνουμε τη χαρά μας. Όταν όμως φτάσεις να είσαι, να είναι η ψυχή σου κήπος περιποτιζόμενος από το Θεό, τότε θα χαίρεσαι στην παρουσία του Θεού. Θα χαίρεσαι στη δόξα του Θεού. Τα άλλα όλα θα είναι τόσο μικρά και ασήμαντα που δεν θα έχουν κανένα νόημα για σένα. Ωραίος είναι ο προφητικός λόγος του Θεού, αδερφοί. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε παρησία. Και εγώ το λέω, αλλά και εσείς το λέτε. Αγαπάμε το λόγο του Θεού. Δεν είναι αυτό να δείξουμε ότι είμαστε τίποτα, ούτε υπερηφάνεια, ούτε τίποτα. Ίσα ίσα είμαστε τόσο μικροί και ο Θεός μας φανερώνει μέσα από το Λόγο Του τόσα πράγματα που δεν μπορούμε να μην λατρεύουμε το Λόγο του Θεού. Να μην αγαπάμε, να μην είμαστε, όχι πάντοτε, μερικές φορές, μακάρι πάντοτε, απόλυτα κοντά στο Λόγο του Θεού. Θέλουμε το Λόγο του Θεού. Τον αγαπάμε και τον δοξάζουμε, γιατί είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν. Αλληλούια.